Γεια σας, εγώ είμαι ο Άγγελος Ντίνες, μένω στην Κάτω Τούμπα και σήμερα ήρθα εδώ να προσπαθήσω να εκπροσωπήσω τους κατοίκους και τους γονείς που έχουμε κινητοποιηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες για τους Σταύλους Παπάφη. Για αρχή μια μικρή ενημέρωση προς όλους. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η περικύκλωση στο χώρο με λαμαρίνες, αντιδράσαμε σαν γειτονιά για την παιδική χαρά, την κοπή των δέντρων και έχουμε τα αιτήματά μας, τα έχουμε καταθέσει, είναι και άλλα. Μέχρι τώρα ένα κάλεσμα που γράψαμε όλοι μαζί έχει φτάσει παντού. Λαϊκές αγορές, πόρτα-πόρτα, σχολεία, εκκλησίες, καλέσαμε συλλόγους, καλέσαμε αθλητικούς συλλόγους της περιοχής μας, αλλά τα κάναμε από τις πρώτες μέρες μέχρι το τέλος, ώσπου και σήμερα, βρίσκοντας φυσικά και εμείς τα βήματά μας μέρα με τη μέρα. Οι αντιδράσεις στη γειτονιά όχι μόνο ήταν θετικές απέναντί μας, αλλά μας κάναν, ενώ δεν έχουμε ξανάρθει σε συμβούλια δημοτικά, μας κάναν να φτάσουμε μέχρι εδώ. Θέλουμε να γνωρίζει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ότι οι οικογένειες που έχουν την ανάγκη για παιδική χαρά και ελεύθερο χώρο είναι εργαζόμενοι, οριακά με το μισθό και τα έξοδά τους. Έχουμε γονείς που έρχονται στη δική μας παιδική χαρά από την περιοχή του Ιπποκρατίου και του Ευκλείδη, που είναι τουλάχιστον 20 λεπτά, προκειμένου να βρουν μια διέξοδο τα παιδιά τους και οι ίδιοι, καθώς σε αυτούς τους χώρους κοινωνικοποιούνται και οι κάτοικοι. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος που δεν προνόησε να ανοίξει ελεύθερους χώρους με σύγχρονες προδιαγραφές και στις τρεις ενορίες της περιοχής που ξέμειναν από παιδικές χαρές. Μάλιστα, κάθε χρόνο κλείνει και άλλη. Έκλεισε πέρσι στη Θεαγένους Χαρίση. Θεωρούμε όλοι, εννοείται, απαράδεκτο να αρχίζουμε να κόβουμε δέντρα στη γειτονιά όπως προείπαμε. Έτσι λοιπόν, στα μαζέματα που κάναμε, σε μια από αυτά ήρθε και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσιαπακίδης. Φυσικά εκεί πήρε την προεδρική θέση όπως του αρμόζει. Επί τουλάχιστον μισή ώρα μας μιλούσε. Περιμέναμε ότι θα απαντούσε στα ζητήματα τα συγκεκριμένα που του θέσαμε και τελικά δεν δόθηκε καμία απάντηση. Κάτι αόριστο που μας δόθηκε, ότι σε 6 με 8 μήνες θα γίνει νέα παιδική χαρά στο ρέμα της Ιφανέτ. Μαθαίνουμε σιγά σιγά ότι μέσα σε αυτούς τους μήνες κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όποιος δημοτικός σύμβουλος από το Δήμο πήρε το λόγο, ξεκινούσε με τη φράση ότι είμαι 8 μήνες μόνο, οπότε τι περιμένετε. Και φυσικά με τον τρόπο του απευθυνόταν υποτιμητικά στους κατοίκους. Ακριβώς τις ίδιες φράσεις χρησιμοποιούσαν όλοι και στο κοινοτικό συμβούλιο το οποίο έγινε την Τετάρτη, που εκεί χωρίς ντροπή βρέθηκε ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος να μας πει ότι αν θέλουμε ελεύθερους χώρους να πάμε στα χωριά μας, να πάμε στα βουνά. Αυτολεξή είπε αυτό, εδώ θα γίνουν όλα μπετά. Επειδή είμαστε μικρή περιοχή, μάθαμε ότι όλοι αυτοί που ισχυρίζουν ότι είναι οχταμηνίτες δημοτικοί σύμβουλοι είναι χρόνια ως δημοτικοί σύμβουλοι σε διάφορες παρατάξεις. Όπως και να έχει, εμάς η ζωή μας και των παιδιών μας δεν ξεκινάνε και τελειώνουν κάθε φορά που αλλάζει δήμαρχος. Το θέμα για μας φυσικά δεν είναι σε καμιά περίπτωση... Συγγνώμη. Δεν είναι προσωπικό, εννοείται το θέμα, τελειώνω, με συγχωρείτε πολύ. Καταλάβαμε τον τρόπο που μας βλέπετε και πώς βλέπετε την αυτονόητη ανάγκη μας να έχουμε ελεύθερους χώρους στις γειτονιές, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, αλλά και πολιτιστικούς χώρους, ελεύθερους φυσικά σε εμάς τους κατοίκους. Δεν θέλουμε στις δικαιολογίες, αν υπάρχουν, για να μην ανοίξει η παιδική χαρά, να μην τακτοποιηθεί εκεί η περιοχή, να υπάρχει στην ίδια πρόταση οι λέξεις λεφτά, έξοδα και παιδιά. Τουλάχιστον εμείς οι γονείς θεωρούμε αδιανόητη τη δικαιολογία να μπει ζήτημα εξόδων στην ανάπτυξη των παιδιών της γειτονιάς. Θέλουμε να ανοίξετε άμεσα την παιδική χαρά, ώσπου να δημιουργηθούν άλλες παιδικές χαρές όπως ισχυριστήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμείς θα είμαστε στις κινητοποίησεις. Αυτά και να πούμε λιγάκι τα αιτήματα. Καλησπέρα. Αναστασία Λάτσα από την Ένωση Γονέων. Ο Άγγελος τα είπε όλα. Απλά να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Ζητάνε οι κάτοικοι
να ανοίξει η συγκεκριμένη παιδική χαρά μέχρι να βρεθεί νέος χώρος. Να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη λύση από τη διοίκηση του Δήμου. Να παρουσιαστεί το σχέδιο αναμόρφωσης του ρεύματος της ΙΦΑΝΕΤ, που παρουσιάστηκε ως εναλλακτική λύση, και αν έχουν λυθεί τα παρακάτω. Πρώτον, ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου και για παιδική χαρά? Και αν όχι, ποια πρόβλεψη υπάρχει για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο? Έχει εξασφαλίσει οικονομικό κονδύλιο για τη διαμόρφωση του χώρου? Και αν όχι, πότε και πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει άλλη πρόταση από μέρους της διοίκησης του Δήμου, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση των αυλών των σχολείων με τα κατάλληλα έργα για τη φύλαξή τους με ευθύνη του Δήμου? Εμείς έχουμε να πούμε ότι θα μας βρείτε συμμέτοχος στη διεκδίκηση όλων αυτών των κονδυλίων, αφού όμως πρώτα εξασφαλιστεί η παιδική χαρά, αυτή η συγκεκριμένη που πρέπει να ανοίξει. Γιατί μέσα στον χρόνο έχει κλείσει και η άλλη η παιδική χαρά στην Ιμητού. Ευχαριστούμε.